Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ο Χρήστος, γοητευμένος με τη Στέλλα, της προτείνει να μείνει στο σπίτι του. Όλα δείχνουν ότι ο ένας παίζει το παιχνίδι του άλλου. Ο Ντίνος μαθαίνει για τη σύλληψη της Αμαλίας και πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα. Τότε της προτείνει να αναλάβει την υπερασπισή της ο Βίρονας, αλλά εκείνη, όταν μαθαίνει πως ο Ντίνος ευθύνεται για τη σύλληψη και των τριών, γίνεται έξαλλη και αρνείται τη βοήθειά του. Λίγο αργότερα η Βικτόρια ζητάει από το Δημοσθένη να πάει στο ξενοδοχείο που κρυβόταν η ίδια και να πάρει το ψεύτικο διαβατήριο πριν πέσει στα λάθος χέρια. Όταν όμως ο άντρας θα φτάσει εκεί, θα συνειδητοποιήσει απογοητευμένος πως τον έχουν προλάβει οι αστυνομικοί της σήμανσης. Ο Χρήστος, έχοντας κάποιο σκοτεινό σχέδιο στο μυαλό του, ζητάει από τον Σαριγιάννη να προσπαθήσει να πείσει τη Βικτόρια να αναλάβει την υπεράσπισή της. Ο άντρας δέχεται και πράγματι επισκέπτεται τη Βικτόρια στη φυλακή, λέγοντάς της ψέματα, πως δεν έχει καθόλου καλές σχέσεις με τον Χρήστο και θέλει να αναλάβει την υπεράσπισή της. Στόχος του είναι να την κάνει να παραδεχτεί όλα τα εγκλήματα που έχει διαπράξει και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσει την ομολογία της για να την κλείσει για πάντα στη φυλακή. Παρόλο που εκείνη τον πιστεύει, αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία της προσάπτουν. Ο Ντίνος θα έρθει σε αντιπαράθεση με τη μητέρα του, προσπαθώντας να κρύψει τα πραγματικά του αισθήματα για την Αμαλία. Την ίδια στιγμή, η Αμαλία νιώθει τρομερά προδομένη από εκείνον. Παράλληλα, η Όλγα, σε μια στιγμή αδυναμίας, θα έρθει κοντά με τον Σωτήρη. Έτσι λοιπόν, η γυναίκα αποφασίζει να δώσει ακόμη μια ευκαιρία στη σχέση τους.